ακούσουμε έτσι ωραία. Ακούς και εσύ δηλαδή. Παιδιά, σας παρακαλώ. Με σας είναι το μουρμούρις, έλα. Καλά, να με κόψετε το πρώτο επεισόδιο. Κλειστε με να τραβήξω λίγο επεισόδιο ακόμα. Μια ευκαιρία. Τυχερή σήμερα, αλλά είστε τυχεροί και εσείς μαζί μου και όλοι μαζί περνάμε μια ωραιότατη ημέρα Χριστουγέννων. Σήμερα είναι μια μέρα που όλοι βρίσκονται στο σπίτι τους. Δεν είναι μια απλή αργία. Εμείς δεν πήγαμε στο σπίτι, μπαξί και θα εδώ. Δηλαδή, και εδώ σπίτι μας είναι, σπίτι σας να γίνει. Εμείς νιώθουμε λες και είμαστε μαζί σας κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στην ατμόσφαιρα που είμαστε, την τρυφερή, τη ρομαντική, την ερωτική, την υπέροχη. Το αντέχεις αυτό. Το αντέχω. Εγώ δεν μιλάω, βλέπετε, έτσι. Δικός μου δρόμος
έχει χρόνια διαλέξει στην οδογράφη μόνος επικίνδυνη λέξη ο δικός μου ο δρόμος δεν μου δείχνει αστέρι τι για αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι. Είδες τώρα τι μου έκανε, εγώ θα... Τι σημαίνει αυτό? Εγώ θα τελειώνα χαμηλά και μου λέει. Αυτό σημαίνει ψηλά πάνω. Πού να σημαίνει κάτω? Πού να ξέρω παιδί μου, συγγνώμη κύριε, κύριε, δεν ήμουν αυτό μάθημα αυτό. Παιδί μου, πάρω μια ανάσα, μπορώ να πω λίγο καφέ, πείτε δυο κουβέντες. Εσείς, ναι, 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 δεν έχετε τίποτα να πείτε εσείς οι δύο. Τίποτα δεν έχετε. Εμείς εκατομμύρια. Για πάμε από εδώ. Πού θέλεις να καθίσεις, από εδώ ή από εδώ? Όπου θέλετε, παιδιά. Όπου θέλετε, τέτοια θέματα δεν έχω. Ξέρω τη συμβολική, αλλά πού σε αρέσει καλύτερα. Δεν με νοιάζει. Α, βολεύτηκα κιόλας, να. Μήπως κάθεσαι στη θέση σου? Όχι, πουλάκι μου, εγώ δεν έχω θέση. Κάτσε κι εσύ λίγο ψηλά, να κρέμονται οι κοντές. Εμένα μου το έχουν κατεβάσει, γιατί αποκλείεται να φοράω πιο ψηλά. Παιδιά, επειδή δεν το κάνατε σε μένα. Βγες λίγο παρά έξω. Ρε μη σε κοντήσα, είσαι που είσαι και ψηλή. Όχι, έκανα χιούμορ. Και σήμερα φοράς και τα πολύ ψηλά τα κούνια. Τα οποία πια δεν σε κουράζουν, δεν έχεις πρόβλημα. Όχι, μπορώ να βγω στο σούπερ μάρκετ, σε αυτά. Για πες μου τώρα για το δικό σου δρόμο, για πες μου για τη δικιά σου βαλίτσα στο χέρι. Για γύρνα λίγο το χρόνο πίσω να τα σου λέω. Πολύ όμορφος ο δρόμος, Ελένη μου. Πολύ όμορφος. Με πολύ όμορφες στιγμές, με πολλούς καλούς ανθρώπους δίπλα μου που τους βρήκα και με βρήκανε σε αυτή τη διαδρομή. Όμορφα πράγματα, όμορφα. Μπορώ να θυμάμαι μόνο όμορφα πράγματα. Όταν ξεκίνησα που ήρθα με μια, όντως με μια βαλίτσα, στορκίζομαι αυτό, με μια βαλίτσα στο χέρι. Θυμάμαι Νατάσα μου και θυμάμαι και πόσο ντροπαλή και φοβισμένη ήσουν. Δεν είχες τον αέρα που έχεις σήμερα και είναι και λογικό. Όχι, μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, παίρνουμε τα πάνω μας. Είσαι πια άλλη Νατάσα. Όχι στην ψυχή σου, όχι στο χαρακτήρα σου. Αλλά αλλιώς, μαθαίνεις, πατάς τα πόδια σου γερά, περνάς μέσα από καταστάσεις. Αν δεν είχες πάρει αυτή τη βαλίτσα και αυτή την απόφαση να έρθεις στην Αθήνα. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που δεν ήξερες κανέναν, να κάνεις το δικό σου όνειρο. Μεγάλο τόλμημα τότε. Πώς θα είναι η ζωή σου σήμερα? Θα έμενα στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που αγαπώ και που με γέννησε και που πέρασε πάρα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια και εφηβικά. Έχεις κάνει δίσκο? Νομίζω πως όχι. Αν θα είχες κάνει θα μπορούσες να τον περάσεις σε όλο τον κόσμο? Όχι. Είναι πολύ στενά τα όρια εκεί. Εκεί το μόνο που καταφέρνει ένα νέο παιδί, ένας τραγουδιστής, είναι να κάνει έναν κύκλο από τα μαγαζιά που έχει η πόλη. Αυτά τα λεγόμενα, τα θυμάσαι και εσύ τότε που ερχόσασταν και που κάναμε γυρίσματα, τα τοπικά σχήματα. Και